Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, γεια σας. Σάββατο σήμερα, 13 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2011 και η Εγνατία του Σπορ και πάλι κοντά σας, όπως όλο το καλοκαίρι, όπως τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας μαζί σας. Φτάνουμε ισίως προς το τέλος του καλοκαιριού, 13 Αυγούστου όπως είπαμε, εν όψη και της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης, τη Δευτέρα της Παναγίας. Εμείς και πάλι θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά για δύο περίπου ώρες με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους της εκπομπής μας και πολλή επικοινωνία μαζί σας, διάφορα νέα, σχόλια, συζήτηση πολύ και όπως είπαμε επικοινωνία μαζί σας. Βλέπετε ήδη τον μηνυματικό τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας. Πληκτρολογείτε ΕΓ, αφήνετε ένα κενό, συγγράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 19.000, ενώ τηλεφωνικός καλείτε το 500-005, ο αυτόματος Θεσσαλονίκης φυσικά το 2310. Λοιπόν, αυτά για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί σας. Να περάσουμε στους εκλεκτούς σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής μας, αφού τους ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων που τιμούν με την παρουσία τους εδώ την εκπομπή μας. Ξεκινώ από τον πρώτο καλεσμένο, εξ αριστερών. Είναι ένας γνωστός ποδοσφαιριστής, έχει παίξει σε αρκετές επαγγελματικές αλλά και ερασιτεχνικές ομάδες. Έχει τιμήσει και άλλες φορές με την παρουσία του την εκπομπή μας. Ο λόγος φυσικά γίνεται για τον γνωστό και μη εξαιρεταίο και φίλο της εκπομπής, τον Αστέρι Οντοζάρχο, φετινό ποδοσφαιριστή της φιλόδοξης ομάδας της ΑΠΕΛ Λαγκαδά. Αστέρι, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή σας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα στον κόσμο και μια, όπως είπατε και εσείς, πλησιάζει η γιορτή της Χριστιανοσύνης, να μας βοηθάει η Παναγία και να χαρίζει όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη και αγάπη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, Αστέριε. Σημερινός εκλεκτός έτερος καλεσμένος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, ο ποδοσφαιριστής της ίδιας ομάδος για τα τελευταία 4 χρόνια είναι ο γνωστός ο Σάκης ο Γκογκάκος. Σάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες για πρώτη φορά εσύ στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να δώσω πρώτα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την προσπάθεια που κάνετε για το αριστερικό ποδόσφαιρο και για την προβολή του. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ μια χρονιά που ξεκινάει υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, χωρίς τραυματισμούς και με την ευκαιρία, όπως είπε και ο συμπαίχτης μου, ο φετινός συμπαίχτης, ο Στέλιος ο Ζάρχος, η Παναγίτσα να μας βοηθήσει να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο. Για να ανταπεξέλθουμε όλα τα, αυτά όλα που μας περιμένουν, έτσι. Όλες τις δυσκολίες. Τις δυσκολίες της ζωής και όχι μόνο, μπράβο. Σάκη, να ρωτήσουμε για τον πατέρα σου. Παλιός παράγοντας επί πολλά χρόνια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και της ιστορικής ομάδας της ΑΠΕΛ Λαγκαδά. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν ασχολείται με το. Όχι, έχει αντικείμα. Αποτραβηχθεί από το χώρο. Ήταν επί σειρά ετών παράγοντας του σωματείου της ΑΠΕΛ Λαγκαδά παλιότερα. Πλέον είναι πίσω. Πίσω από μια προσπάθεια που γίνεται από νέα παιδιά, παλιούς ποδοσφαιριστές της ΑΠΕΛ Λαγκαδά, που είναι προς τιμή τους που μπήκαν σε δύσκολες εποχές μπροστά, να βοηθήσουν να φέρουν το σωματείο πάλι ψηλά, εκεί που το αρμόζει. Ο πατέρας σου δηλαδή πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στην ομάδα της ΑΠΕΛ Λαγκαδά, ενώ συνεχιστής των προσπαθειών εντός αγωνιστικού χώρου είσαι εσύ φυσικά. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Συνεχίζω αυτό που ξεκίνησε ο πατέρας μου. Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης, πρώτη φορά που ήρθες στην εκπομπή μας. Ελπίζουμε να περάσεις ευχάριστα και να φύγεις με ευχάριστες αναμνήσεις εδώ από την εκπομπή μας. Ο φίλος σου και συμπαίκτης σου, ο Στέλιος ο Ζάρχος, έχει έρθει άλλες 2 φορές, οπότε μπορεί να μας πει λίγο περισσότερα. Είμαι έμπειρος πλέον στην εκπομπή σας. Μπράβο, ναι. Στέλιο, να σε θυμίσω και εσένα αλλά και όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν κάθε Σάββατο. Είχαμε κάνει μια ιστορική, θα τη χαρακτηρίζα, εκπομπή. Πολύ καλή εκπομπή. Με τις 12 Φεβρουαρίου του 2011. Πολύ καλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα την εκπομπή με σκληρό αντίπαλο με τον Κώστα τον Καραπατσακίδη. Ήταν μια πολύ καλή εκπομπή, την οποία πιστεύω ότι ο κόσμος την ευχαριστήθηκε γιατί μπόρεσε να βγάλει αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Μάλιστα. Φυσικά για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές και όσους μας παρακολουθούν, μιλάμε για την περίφημη εκείνη εκπομπή όπου το κύριο αντικείμενο ήταν το παιχνίδι της 12ης Φεβρουαρίου του 2011 ανάμεσα στον ΠΑΟ Κουφαλίων και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που έληξε 1-2 με ένα πέναλτι στο 95ο λεπτό, το οποίο προκάλεσε πάμπολες συζητήσεις, έτσι.
και ερωτηματικά και είχαμε εδώ μια πολύ έτσι έντονη, επικοδομητική, αλλά πάντα σε πολιτισμένα και αθλητικά πλαίσια κουβέντα μεταξύ εσού και του Κώστα του Καραπατσακίδη, του αρχηγού του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος συνεχίζει και σήμερα στη Γάμα Εθνική να αφορά το περιβραχιόνιο της ιστορικής αυτής ομάδας. Εντάξει, πρόκειται για ένα παιχνίδι που ήταν πολύ δύσκολο, είναι στο παρελθόν. Έτυχε να είμαι και εγώ σαν αρχηγός και πρωταγωνιστής και στην φάση του πέναλτι. Πιστεύω ότι αυτό ανοίξει στο παρελθόν. Εύχομαι στον Απόλλων, από τη στιγμή που κατάφερε και πήρε και την άνοδο στην Γάμα Εθνική, να καταφέρει να πραγματοποιήσει τους στόχους σαν Απόλλων, γιατί είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα και τους εύχομαι να πάνε εκεί που τους αρμόζει και εκεί που τους αξίζει σαν Απόλλων. Πιστεύεις δηλαδή μετά από αυτή την εκπομπή που πέρασαν και περίπου 6 μήνες, Στέλιο, ότι δικαίως ο Απόλλων Καλαμαριάς ανέβηκε ως πρωταθλητής στη Γάμα Εθνική? Έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, όταν είχε γίνει και εκπομπή, είχε πολύ δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Απλώς ο Απόλλων κατάφερε και πέρασε από την πολύ δύσκολη έδρα μας και όπως από κάποιες άλλες δύσκολες έδρες. Πιστεύω ότι εν τέλει, έτσι πως πήγαν τα πράγματα και μεταξύ τους δύο παιχνίδια με τον Οδυσσέα Κορδελίου, αφού κατάφερε και βγήκε νικητής, πιστεύω ότι δίκαια κατάφερε και βγήκε στην Γάμα Εθνική. Μάλιστα. Σάκη, και από σένα θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί φαντάζομαι, αν και αγωνίζει τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, και τη ΔΕΛΤΑ Εθνική την περσινή την παρακολουθούσε, και ειδικά το δεύτερο όμιλο που είχε αρκετές ομάδες και από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για τον όμιλο αυτό και για την άνοδο της ιστορικότητας της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είχαμε μία ομάδα στολίδη στην περιοχή μας, τον Εθνικό Σοχού. Παρακολουθούσα όλη τη χρονιά, όλο το πρωτάθλημα. Που συμμετείχε και αυτό στο δεύτερο όμιλο, να πούμε. Συμμετείχε στο δεύτερο όμιλο, ναι. Και έκανε μια προσπάθεια που στην αρχή πήγαινε πολύ καλά. Στον πρώτο γύρο, ναι, συναγωνιζόταν επαξίως. Με τον τωρινό μας προπονητή, να διευκρινίσουμε, ναι, Σάκη, με τον Θωμά τον Βερτζαμάνη. Τον κύριο Θωμά Βερτζαμάνη, ε. Μάλιστα. Και παρακολουθούσα, αν και πίστεψα εξ αρχής ότι θα κάνει την έκπληξη ο Εθνικός και θα μπει ανάμεσα στα δύο μεγαθύρια, τον Οδυσσέα και τον Απόλλων. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν είχε τις αντοχές. Από εκεί πέρα, για το καλό της Θεσσαλονίκης να πω, του ποδοσφαίρου, ο Απόλλων ιστορική ομάδα, κέρδισε την άνοδο. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ και στον Απόλλων, μιας και μου δίνει την ευκαιρία, μια καλή πορεία και γιατί όχι και την άνοδο στην Β' Εθνική. Μάλιστα. Άρα και εσύ δικαιολογημένα δηλαδή, πιστεύεις, ναι, ότι επάξια πέρυσι. Βάσει της εικόνας και της διάρκειας, επάξια ο Απόλλων κατέκτησε την άνοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε έτοιμοι λίγο να... Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Θα ήθελα και εσύ, Σάκη, και όσοι μας παρακολουθούν φυσικά, και ιδιαίτερα εσύ, Στέλιο, να ξαναθυμηθούμε έτσι μερικές στιγμές από την ιστορική αυτή εκπομπή, όπως είπαμε. Από τις φάσεις και τα γκολ του συγκεκριμένου αυτού αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ Κουφαλίων και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια και η περίοδος είναι και νεκρή, τώρα δεν έχουμε στιγμιότυπα να δείξουμε, έτσι. Και να ξαναθυμηθούμε έτσι την περιβόητη αυτή φάση του πέναλτι, που δεν ξέρω αν ακόμα και σήμερα, μετά από 6 μήνες, ισχυρίζεις ότι τελικά δεν υπήρξε πέναλτι. Ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρχε πέναλτι ακόμη και σήμερα για αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Και πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι το είχε δει και όλος ο κόσμος εξάλλου, και αυτοί που το παρακολουθήσαν από κοντά, γιατί ήταν αρκετός ο κόσμος, αλλά και από την τηλεόραση. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν ακόμη και την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αδικηθήκαμε κατάφορα. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανοίξει στο παρελθόν. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αδικείται κάποιος. Ή που ευνοείται, θα λέγαμε. Ή που ευνοείται, το αντίστοιχο. Μπράβο. Συγκεκριμένη περίπτωση έτυχε να ευνοηθεί ο Απόλλων και εντάξει, πήρε την νίκη με αυτόν τον τρόπο που την πήρε. Πάντως, Στέλιο, να πούμε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε μάλλον κάτι. Αυτό κατάλαβα εγώ και από την εκπομπή εκείνη, πόσο μάλλον τώρα 6 μήνες μετά, ότι δεν κρατάς εσύ καμία κακία ούτε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ούτε με τους παίκτες που έπαιζαν τότε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ή τον Κώστα τον Καραπατσακίδη. Καμία. Αντίθετα. Καμία κακία. Εξάλλου και με τον παιδί τον Κώστα τον Καραπατσακίδη ήμασταν φίλοι. Έχουμε παίξει πολλές χρονιές αντίπαλοι και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και όπως και με και άλλα παιδιά του Απόλλωνα, που από ό,τι έμαθα και διαβάζω, κράτησε και το βασικό της κορμό σαν ομάδα, και αυτό είναι πολύ καλό και τους τιμάει. Και από εκεί και πέρα δεν έχω καμία αντιπαλότητα, όχι μόνο με τον Απόλλωνα, με καμιά ομάδα. Πιστεύω ότι όπου έχω αγωνιστεί, είτε σαν αντίπαλος είτε
στις ομάδες που έχω αγωνιστεί, πιστεύω ότι πιο πολύ έχω αφήσει θετικές εντυπώσεις παρά αρνητικές. Οπότε δεν έχω καμία αντιπαλότητα με κανέναν. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε έτοιμοι έτσι να ξαναθυμηθούμε κάποιες στιγμές από την ιστορική αυτή, όπως χαρακτηρίσαμε εκπομπή της 12ης Φεβρουαρίου του 2011. Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Η οποία να πούμε πως έσπασε και όλα τα ρεκόρ θεαματικότητας. Στέλιο, θυμάσαι τότε μηνύματα, τηλέφωνα εδώ. Ναι. Έγινε ένας πραγματικός χαμός από την Καλαμαριά. Ο κύριος Λουιζίδης μας είχε πάρει τηλέφωνο. Η κυρία Φανή από τα Κουφάλια, ο Στέφανος Ηλιάδης, που αν μας παρακολουθεί να του στείλουμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όπως και τον κύριο Λουιζίδη, από Καλαμαριά, από Κουφάλια, έγινε ένας πραγματικός χαμός με την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, καλό είναι να ξαναθυμόμαστε έτσι και κάποια πράγματα του παρελθόντος, να αναπολούμε κάποιες στιγμές. Πιστεύω θα ευχαριστηθούν και οι τηλεθεατές εδώ και θα ξαναθυμηθούν και αυτοί έτσι κάποια στιγμιότυπα από αυτή την εκπομπή και τα στιγμιότυπα του αγώνα φυσικά. Κώστα, είμαστε έτοιμοι να ξαναθυμηθούμε κάποιες στιγμές της εκπομπής αυτής. Πάμε λοιπόν. Ένας δημοσιογράφος που με αγαπούσε από παλιά όταν έπαιζε τον Αγροτικό Αστέρα πήρε ο Σημειονίδης, πώς το λέγανε. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος, πολύ καλό. Και αυτός πήρε, έκανε παρέμβαση. Και στο Τάβι θα θέλεις να πας να κερδίσεις, να παίξω εγώ με τον Ζάρκο Τάβι, θα θέλουν να κερδίσουν. Από εκεί και πέρα τώρα, η ομάδα της Καλαμαριάς είμαι πολύ περήφανος που αγωνίζουμε σε αυτήν την ομάδα, εκτός από όλων των άλλων στοιχείων, έτσι. Είμαι περήφανος γιατί παίζει καθαρά. Είναι μια ομάδα καθαρή. Και ποτέ δεν έχει καθαρή διοίκηση, δηλαδή είναι μια οικογένεια και ποτέ δεν έχει ψαχτεί γενικότερα σε άλλου είδους μονοπάτια. Τα οποία για μένα δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Τώρα δεν ακούγεται δηλαδή φωνές. Ακούγεται, ακούγεται. Όπως πέραν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας και έχουν καταδύσει εδώ που έχουν καταδύσει. Ακούγεται. Απλά τώρα αν ρωτάτε εμένα για την φάση του πέναλτι, αν ήταν στην κρίση τη δική μου, θα το δούμε και εγώ πέντε. Θα το δούμε και μετά, θα δείτε καθαρά ότι... Δηλαδή, Κώστα, εάν αυτή η φάση γινόταν στην περιοχή του Απόλλου Καλαμαριάς, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εγώ δεν μπορώ να πω στο μυαλό του κάθε διαιτητή, έτσι. Δηλαδή, ο διαιτητής έκρινε σε συγκεκριμένη φάση που πρέπει να δώσει πέναλτι. Τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε με το αν γινόταν στην περιοχή της Καλαμαριάς και αν ήταν ήδη πρωταγωνιστές και όλα αυτά. Αν τελείωσε, Κώστα, θα ήθελα να πω στην ερώτηση που του κάνετε τώρα ότι στο 75 γίνεται καταφανέστε την πέναλτι υπέρ της ομάδος μου και δεν δίνεται. Ο νούμερο 4 ο Λουιζίδης, άμα έχει την επίμαχη φάση, διώχνει καθαρά την μπάλα με το χέρι, την κοντρολάρη και δεν το δίνει. Είναι στο 0-1 αυτή η φάση. Πριν σου φαρίσουμε. Απαντάω σε αυτό που κάνατε στην ερώτηση του Κώστα, αν γινόταν στην αντίπαλη περιοχή. Και είμαστε από τις πιο αδικημένες ομάδες του πρωτάθλημα.